Στην ταχύτερη των δυνατών υλοποίηση των δεσμεύσεων που έχει αναλάβει η ελληνική κυβέρνηση εναντί των εταίρων της, καλεί ο Μισελ Σαπέν, σημειώνοντας ότι στη συνέχεια θα ανοίξει η συζήτηση για την ελάφρυνση του χρέους. Σε δηλώσεις του που μεταδίδει το πρακτορείο Bloomberg, ο Γάλλος Υπουργός Οικονομικών τονίζει ότι στο σημερινό Eurogroup θα πάρουμε τη θερμοκρασία της νέας κυβέρνησης και διευκρινίζει ότι θέλουμε να δούμε την αποφασιστικότητά της να εκπληρώσει τις δεσμεύσεις της συμφωνίας του Ιουλίου και μέσα στο σωστό χρονικό πλαίσιο. Όσο ταχύτερα εφαρμοστεί η συμφωνία, τόσο το γρηγορότερα θα μπορέσουν οι πιστωτές να εξετάσουν το βάρος του χρέους, ανέφερε ο Σαπέν, προσθέτοντας ότι το βήμα αυτό θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί πριν μπορέσει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο να προσφέρει περαιτέρω χρηματοδότηση στην Ελλάδα. Στο μεταξύ, μακρύς και ιδιαίτερα βαρύς είναι ο κατάλογος των μέτρων που ετοιμάζεται να ψηφίσει εντός του επόμενου διαστήματος η κυβέρνηση, ο οποίος φαίνεται πως έχει γκρίζες ζώνες που ενδεχομένως θα προκαλέσουν καθυστερήσεις και τριβές με τους εταίρους. Σύμφωνα με ευρωπαϊκές πηγές, το ότι το πρώτο κύμα μεταρρυθμίσεων συμφωνήθηκε πριν από τις προγραμματικές δηλώσεις της κυβέρνησης στέλνει θετικό μήνυμα εκτός συνόρων. Ωστόσο, επισημαίνουν ότι το πρόγραμμα πρέπει να βρει σταθερό ρυθμό υλοποίησης, ιδιαίτερα από τη στιγμή που είναι σε εκκρεμότητα η ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών. Μεταξύ των 48 προαπαιτουμένων είναι η ολοκλήρωση της στρατηγικής για τις τράπεζες με σημείο κλειδί το πώς θα γίνει διαχείριση των κόκκινων δανείων, η θεσμοθέτηση πιο αυστηρών κριτηρίων για την προστασία της πρώτης κατοικίας από τους πληστηριασμούς, η αύξηση επιτοκίων και η μείωση των δόσεων σε όσους έχουν υπαχθεί στη ρύθμιση οφειλών, η εξέβρεση ισοδύναμων για το ΦΠΑ 23% στην ιδιωτική εκπαίδευση, αν η κυβέρνηση αποσύρει το μέτρο, η υπαγωγή των επικουρικών ταμείων στο ΕΤΑ και η χρηματοδότησή τους μόνο με ιδίους πόρους. Η εφαρμογή όλων των νέων διατάξεων που αφορούν στις πρόωρες και στις κατώτατες συντάξεις, νέες ποινικές κυρώσεις για φοροδιαφυγή, οροφές δαπανών για διαγνωστικές εξετάσεις και φάρμακα έως το 2018, η αναδιάρθρωση των αστικών συγκοινωνιών, το άνοιγμα του επαγγέλματος του φαρμακοποιού. Την ίδια ώρα, στο Υπουργείο Οικονομικών ανεβαίνει ο πυρετός της προετοιμασίας για τις ανατροπές που έρχονται στη φορολογία εισοδήματος και ακινήτων. Σύμφωνα με την εφημερίδα Βήμα της Κυριακής, η λιμένη είναι η απόφαση για την επιβολή έμφυα και στα ακίνητα του εξωτερικού με μοντέλο ανάλογο με αυτό που εφαρμόζει η Ιταλία. Οι ιδιοκτήτες θα υποχρεωθούν να δηλώσουν αυτά τα ακίνητα και στο περιουσιολόγιο και στο Ε9, ενώ θα αξιοποιηθεί το ισχύον κοινοτικό πλαίσιο για ανταλλαγή πληροφοριών με τις φορολογικές αρχές άλλων χωρών, έτσι ώστε να διασταυρώνονται τα στοιχεία. Ο φόρος θα υπολογίζεται στο άθροισμα της αξίας ακίνητων εσωτερικού-εξωτερικού. Και θα υπάρχει απαλλαγή για όσους καταβάλουν μεγαλύτερο φόρο στο εξωτερικό, όπως θα προκύπτει από το ειδικό πιστοποιητικό. Τα πάνω κάτω έρχονται και στο δημόσιο, που σύμφωνα με τους δανειστές συνεχίζει να αποτελεί την αχίλιο πτέρνα του προγράμματος δημοσιονομικής εξυγίανσης μαζί με τη φοροδιαφυγή. Σύμφωνα με την εφημερίδα Έθνος της Κυριακής, έρχονται σαρωτικές μετακινήσεις υπαλλήλων με μόνιμο μηχανισμό κινητικότητας σε 7 βήματα. Έως το τέλος του έτους θα είναι έτοιμα τα νέα οργανογράμματα σε υπουργεία και φορείς. Στη συνέχεια θα αποκεντρωθούν αρμοδιότητες από τα υπουργεία σε περιφέρειες και δήμους. Θα συγχωνευτούν και θα καταργηθούν κλάδοι και ειδικότητες. Θα δημιουργηθεί μητρό υπαλλήλων με βάση τα προσόντα και την ειδικότητά τους. Ηλεκτρονικό σύστημα θα καταγράφει τις κενές και πλεονασματικές θέσεις με στόχο 2 ή 3 φορές το χρόνο να προκυρήσονται οι κενές. Εάν αυτές δεν καλύπτονται εθελοντικά, θα γίνονται υποχρεωτικές μετακινήσεις υπαλλήλων, κυρίως για άμεσες ανάγκες όπως την παιδεία και στην υγεία.